αυτό το σημείο ο δρόμος έχει σκάσει όλος, από το κάτω μέρος μέχρι επάνω. Έχουν ανοίξει τρύπες. Το νερό οδηγείται όλο μέσα στις τρύπες, με αποτέλεσμα αυτός ο δρόμος να φύγει. Μετά από λίγο καιρό, αν συνεχίσουν αυτές οι νεροποντές, ο δρόμος αυτός θα μετακινηθεί. Τέλος, δεν έχουν τα προβλήματα στα χωριά του Δήμου Πύργου, τα οποία δέχτηκαν το μεγαλύτερο χτύπημα της κακοκαιρίας μετά τις έντονες βροχοπτώσεις. Στις ορεινές κοινότητες του πρώην Δήμου Ολένης, οι περισσότεροι δρόμοι είναι αδιάβατοι εξαιτίας των κατολισθήσεων και των καθυζήσεων στο οδόστρωμα. Παρά τις όποιες παρεμβάσεις πραγματοποιούν μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας, η σαθρότητα των εδαφών δημιουργεί απανωτά προβλήματα με τις συνεχείς υποχωρήσεις χωμάτινων όγκων. Από το καλοκαίρι. Από το καλοκαίρι είπαμε να συντηρηθούν γύρω-γύρω τα βλάκια στους δρόμους, να καθαριστούν. Δεν καθαρίστηκαν ποτέ. Τα σωληνωτά είναι όλα βουλωμένα, δεν δουλεύει τίποτα. Τα νερά καταλήγουν όλα στις τρύπες αυτές. Ο κεντρικός δρόμος της Αγίας Άννας, που εξυπηρετεί και τα υπόλοιπα ορεινά χωριά του Δήμου αλλά και της Αρχαίας Ολυμπίας, ήταν από την Κυριακή το απόγευμα μέχρι και σήμερα το μεσημέρι κλειστός εξαιτίας νέας κατολίσθησης. Όπως καταγγέλει ο πρόεδρος του χωριού αλλά και κάτοικοι, ουδής αρμόδιος παρά τις διαβεβαιώσεις, δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα για άμεση αποκατάσταση του προβλήματος, ώστε να δοθεί ξανά ο δρόμος στην κυκλοφορία. Εν τέλει, ιδιώτης κάτοικος της περιοχής απομάκρυνε με δικά του έξοδα τα χώματα από τον δρόμο. Από τα χτες το απόγευμα, περίπου στις 6 ώρα, αποκλειστήκαμε. Λοιπόν, ενημέρωσε ο πρόεδρος κάτω το Δήμο, Περιφέρεια, κανένα ενδιαφέρον. Ο δρόμος, είμαστε αποκλεισμένοι. Δεν μπορούμε να πουλήσουμε το προϊόν μας. Χτες το βράδυ τα φορτηγά μείναν τα γάλατα μέσα στις παγολεκάνες. Λοιπόν, έτακτα γεγονότα, σήμερα ήταν ένα ταξί να πάει στον πύργο να κάνει αιμοκάθαρση, πήγε από του Λάλα πάνω. Λοιπόν, αναγκαστήκαμε δική μας δαπάνη, από την καλή θέλησή μας, με δικά μας χρήματα, να ανοίξουμε τον δρόμο. Αυτό κάναμε, τίποτα άλλο. Λοιπόν, δεν υπάρχει, παιδιά, τίποτα. Δεν ενδιαφέρεται κανένας, είμαστε εγκατελειμμένοι στο όλος του Θεού. Ό,τι μπορέσουμε και κάνουμε μόνοι μας, τίποτα άλλο. Οι ευθύνες πηγαίνουν έρχονται μπαλάκι, μας λένε οι κάτοικοι από τον Δήμο στην Περιφέρεια. Την ίδια ώρα η ταλαιπωρία των κατοίκων καλά κρατεί λόγω του αποκλεισμού. Κτέλ έχουν να δουν μία εβδομάδα τώρα. Τα παιδιά δεν πάνε σχολείο. Οι νεφροπαθείς αναγκάζονται να διανύουν μεγάλες αποστάσεις πληρώνοντας αδρά τη μετακίνησή τους στο νοσοκομείο, ενώ γολγοθά περνάνε και οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι κουβαλάνε στους ώμους τα γάλατα από τα μαντριά μέχρι κάποιο σημείο προσβάσιμο, ώστε να τα παραλάβουν οχήματα των εταιριών που τα αγοράζουν. Όπως δηλώνουν χαρακτηριστικά, αν συνεχιστεί η κακοκαιρία, θα τους αποτελειώσει, όντας εγκαταλειμμένοι από όλους. Έχουμε καλέσει από χθες το απόγευμα την πολιτική προστασία. Έχουμε ενημερώσει ότι ο δρόμος είναι κλειστός. Μας ενημέρωσαν ότι το βράδυ δεν θα μπορέσουν να κάνουν κάτι, αλλά τις πρώτες πρωινές ώρες με την ανατολή του ηλίου το μηχάνημα θα βρίσκεται στο σημείο να απεγκλωβίσει το δρόμο. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Ο δρόμος παρέμενε κλειστός μέχρι πριν μισή ώρα, που με τη θέληση του Γιώργου του Μαρκόπουλου και με δικά του έξοδα βοήθησε στο να ανοίξει ο δρόμος. Τώρα ανοίξει ο δρόμος, πριν μισή ώρα. Ο δρόμος αυτός δεν είναι μόνο για την Αγία Άννα, είναι δρόμος κεντρικός, ο οποίος εξυπηρετεί και τα υπόλοιπα χωριά. Πάμε Πεύκη, Κλινδιά, για Πέρσενα, όλο τον ορεινό Δήμο και στη συνέχεια κι αλλού. Στο δρόμο αυτό καταρχήν περνάει το λεωφορείο. Το λεωφορείο του ΚΤΕΛ έχει να έρθει στο χωριό μας εδώ και μία εβδομάδα και στα υπόλοιπα χωριά, οπότε οι μαθητές έχουν μείνει μία εβδομάδα χωρίς σχολείο. Μία εβδομάδα δεν υπάρχει διέλευση για το σχολείο. Τις τρεις πρώτες μέρες που είχαμε κατολιστήσεις, τα μηχανήματα και της περιφέρειας και του Δήμου ήταν εδώ, έστω και λίγο αργοπορημένα, ήταν όμως κοντά μας, μας βοήθησαν, ανοίξαμε τους δρόμους. Στη συνέχεια όμως το μπαλάκι άρχισε να πέφτει από το Δήμο στην περιφέρεια και από την περιφέρεια στο Δήμο. Ο δρόμος αυτός είναι χαρακτηρισμένος δημοτικός. Η περιφέρεια αρνείται να κάνει ενέργειες από εδώ και στο εξής. Ο Δήμος λέει ότι ο δρόμος είναι περιφερειακός και ότι το μπαλάκι πέφτει από τον ένα στον άλλον, ο δρόμος έχει μείνει ακαθάριστος. Τα επόμενα χωριά έχουν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν καθημερινά αιμοκάθαρση. Αυτοί οι άνθρωποι, φανταστείτε σε τι κατάσταση βρίσκονται όλες αυτές τις μέρες με το να μην υπάρχει διέλευση. Οι αγρότες είναι σε μια κατάσταση, δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω αυτές τις μέρες. Τα φορτηγά των εταιριών δεν μπορούν να περάσουν, να φορτώσουν τα γάλατα των αγροτών. Οι αγρότες κουβαλάνε τα γάλατα σε παγούρια από διάφορους δρόμους και από αγροτικούς δρόμους, στους οποίους ακόμη κάποιοι είναι μισοανοιχτοί και περνάνε και τα μεταφέρουν πιο μακριά για να έρθουν τα φορτηγά.
κρίμα πραγματικά που δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε για να απεγκλωβίσουμε τον κόσμο, ο κόσμος να κάνει τη δουλειά του. Έλεος, είμαστε στο 2019 και ο κεντρικός δρόμος είναι κλειστός. Δεν μιλήσαμε για αγροτική οδοπία. Ξέρουμε ότι δεν μπορούν να μπουν μηχανήματα, είναι βαριά τα μηχανήματα, είναι επικίνδυνα. Θα πρέπει να στραγγίξει λίγο ο δρόμος, να κόψουν οι βροχές. Μιλάμε για τον κεντρικό το δρόμο. Αν τον κεντρικό δρόμο δεν υπάρχει ένα μηχάνημα να τον καθαρίσει στο 2019, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο εγώ. Κρίμα, μόνο αυτό έχω να πω. Εκείνο που είναι το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι διάβασα στην εφημερίδα δεν έχουν ενταχθεί οι δικές μας κοινότητες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και αυτό είναι ανησυχητικό. Γιατί δεν μπορεί να έχει ενταχθεί η Βροχίτσα, το Βούναργο και άλλα χωριά κάτω του κάμπου και να μην έχει ενταχθεί το δικό μας χωριό. Ίσως ο πρώην αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Γεωργιόπουλος, να εντάσσει τις δικές του μόνο περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Από την άλλη, ο Αριστιδόπουλος στα δικά του χωριά. Σαν περιφερειακή σύμβουλη μιλάω. Εμείς δεν έχουμε κάποιο περιφερειακό σύμβουλο από την πρώην Δήμο Ολένης και γι' αυτό μείναμε έξω. Ας το ακούσουν και οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες και ο κύριος Κατσιφάρας που βάνει πάλι για περιφερειάρχες. Ίδια κατάσταση και στην Πεύκη του Δήμου Πύργου, όπου παρά τις εκκλήσεις του Προέδρου για παρέμβαση από τα μηχανήματα ώστε να καθαριστούν οι δρόμοι, δεν έχει υπάρξει ανταπόκριση με συνέπεια να αντιμετωπίζουν συνεχώς προβλήματα. Τα προβλήματα είναι μετά τις βροχές. Έχουμε λεωφορείο να περάσει 5 μέρες πάνω. Αγία Άννα πέφτει, έχει πέσει ένα μεγάλο κομμάτι που δεν έχει πει. Περνάει ο δρόμος, αλλά είναι η μισή λωρίδα κλεισμένη. Λεωφορείο έχουν τα παιδιά να πάνε στο σχολείο μία εβδομάδα μέχρι και σήμερα. Αγροτική οδοπία δεν περνάει τίποτα, να πάνε κτηνοτρόφοι στα μαντριά τους. Κουβαλάνε το γάλα στον νόμο, δηλαδή με τα γαϊδούρια, και αυτά ούτε και τα γαϊδούρια δεν περνάνε. Δηλαδή μέχρι στιγμής που ο Δήμος δεν έχει ανταπεξέλθει δηλαδή στα προβλήματα της κοινότητάς μας. Εμείς ενεργέρουμε σήμερα να ενημερώσουμε το Δήμο, έχουμε ενημερώσει την περιφέρεια, έχουν στείλει μηχανήματα, εν τω μεταξύ πέφτουν και κομμάτια, δηλαδή τα έρθει η περιφέρεια, δηλαδή έχουν στείλει μηχανήματα, αλλά το θέμα δεν έχει λυθεί το πρόβλημα να περάσει το λεωφορείο να πάνε οι μάθητες στο σχολείο. Εμείς σε μια συζήτηση που είχαμε με τον Δήμαρχο, σε μια έκτακτη συνεδρίαση που κάναμε, βάλαμε προτεραιότητες. Χωριά που έχουν πληγεί από διάφορες κατολισθήσεις, είτε είναι αρμοδιότητα δική μας, είτε δεν είναι, και είναι της περιφέρειας, εμείς δώσαμε το παρόν. Όπως και εκεί που κι εσείς επισκεφθήκατε σήμερα, διαπιστώσατε με την κάμερά σας ότι η μηχάνημα του Δήμου έκανε διάφορες εργασίες αποκατάστασης, διάνοιξης ή οτιδήποτε. Το μηχάνημα κινείται εκεί εδώ και ενός τετραημέρου και προσπαθούμε από και προς όλες τις κατευθύνσεις να δώσουμε λύσεις όπου και αν χρειάζεται. Προσπαθούμε να είμαστε όσο μπορούμε πιο κοντά στον πολίτη. Διάφορα τηλέφωνα, παράπονα, το ένα το άλλο, προσπαθούμε και θα κοιτάξουμε όπου μπορέσουμε να κάνουμε και πλήρεις αποκαταστάσεις εντός οικισμών ή οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.